τοποθετηθήκαμε όλοι, όλοι κινηθήκαμε ακριβώ στο ίδιο κλίμα, ενώ οι βουλευτέ, ο Παρεφυράκη, εγώ και ο πρόεδρο του Μιλτηρίου, κινηθήκαμε στο ίδιο κλίμα ότι έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε το προϊόν, την επιτραπέζια ελιά καλαμάτα και ότι πρέπει να πέσει, να αλλάξει η απόφαση αποστόλου που δεν ενισχύει το προϊόν μα και δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό. Εμεί, ω Δήμος Καλαμάτα, καταθέσαμε ένα υπόμνημα ένα υπόμνημα το οποίο μέσα σε αυτό αναφέρεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή διατυπώθηκε το Δεκέμβριο του 2020. Μια απόφαση που πήραν και άλλα Δημοτικά Συμβούλια στο νομό μα και περίπου μια ίδια απόφαση έχει πάρει πήρε προχθέ και χτε, μάλλον και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ε, η θέση μα είναι ξεκάθαρη. Η ονομασία Ελιά Καλαμάτα ω συνώνυμο τη ποικιλία Ελιά Καλαμών στον εθνικό κατάλογο ποικιλίων αποτελεί ε, κακό για το προϊόν, επί τη καταργεί το ΠΟΠ, ελιά Καλαμάτας και δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό το τόσο σημαντικό προϊόν που έχουμε ως χώρα που πρέπει να θεωρείται εθνικό προϊόν. Με αυτή την απόφαση, λοιπόν, μπορούν από Τουρκία, από ε, Αίγυπτο, από Μαρόκο, από Αυστραλία να πουλάνε, να εξάγουν ελιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τι ονομάζουν καταλάμματα όλιευ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εμεί, όπω σα είπα, καταθέσαμε το υπόμνημα. Λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει η απόφαση Αποστόλου και ότι εμεί υποστηρίζουμε σταθερά τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια και συγχρόνω, το επόμενο διάστημα, έχουμε ήδη κάνει επικοινωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τον, συγγνώμη, με τον Σύλλογο και με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, ώστε να εξηγήσουμε και τι διαδικασίε προστασία τη ονομασία Καλαμάτα.